υπάρχει αυτό. Πόσα χρόνια έχουμε να ειδωθούμε για έναν Νταρίλη? 15 χρόνια, έτσι. Καταρχήν, σπάνε τα τηλέφωνα όταν αργεί η εκπομπή σου να βγει στο εξωτερικό. Αλήθεια. Είμαι περιγραμματέα, μου λέει. Θέλουν όλη τη τέτοια να λέω. Θεά! Σου έχω κάνει τρέλερ, τα έχω βγάλει σε εφημερίδες. Να πούμε καλησπέρα δηλαδή στον κόσμο, Γιάννα Νταρίλη. Καλησπέρα, κυρία. Να πούμε καλησπέρα. Πού να πούμε, από ποιο κανάλι με βλέπουν? Γεια σας, γεια σας. Ποιο κανάλι βλέπουν? Λοιπόν, φέρνουμε το Star στο εξωτερικό, Καναδά και Αμερική. Ναι, αλλά από πού, μέσω. Μέσω το κανάλι μου, το NGTV, το ομογενειακό. Το ομογενειακό. NG. NGTV, New Greek TV. New Greek TV, μας βλέπετε λοιπόν, μου λέει εδώ Γιάννα. Και την αγαπάνε πάρα πολύ, Τατιάνα. Σε λατρεύουν. Σε λατρεύουν. Και το site και όλα, δηλαδή, συγχαρητήρια. Η εκπομπή είναι καταπληκτική, τα παιδιά καταπληκτικά. Έριξες μαύρη πέτρα. Έριξες τους παλιούς μου συνεργάτες εδώ. Τι έριξες ωραία. Μαύρη πέτρα, έτσι. Καθόλου. Πήγαστε στη Νέα Υόρκη. Αντεγιά. Ποιος πάει, το που όχι να γυρίσεις. Αντεγιά. Περνάς καλά εκεί? Είμαι καλά. Η οικογένειά μου εκεί. Πηγαίνω, έρχομαι πάρα πολύ τακτικά. Και σας έχω έρθει να σας δώσω δώρα σήμερα. Εν τω μεταξύ είσαι και επιχειρηματίας βασικά εκεί. Δεν είσαι. Εμείς έχουμε μείνει. Σε είδα χθες τον Μάρκο, καταπληκτική συνέντευξη έδωσες. Καταπληκτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάρκο, μου φάγεις το θέμα, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, καταπληκτική συνέντευξη, γιατί εσύ πια δεν είναι η Γιάννα Νταρίλη έτσι όπως εμείς την ξέραμε εδώ πέρα. Δηλαδή, περάσανε 20 χρόνια. Που έκανε. Που ήταν και γυμνάστρια και που ήταν παρουσιάστρια και που ήταν όλα αυτά. Η Γιάννα είναι επιχειρηματία στην Αμερική. Και μην τη βλέπετε έτσι, ωραία, σεξι, γυναίκα ξανθιά και γλυκιά. Είναι επιχειρηματία. Ναι. Για να πετύχει στην Αμερική, πρέπει να είσαι, να είσαι σκληρή. Δηλαδή, πρέπει να είσαι επιχειρηματίας με κότσια, να το πω έτσι. Εμείς, κοίταξε, οι γυναίκες γενικά είναι καλές, νομίζω, επιχειρηματίες. Νομίζουν ότι είμαστε, όχι, είμαστε πιο εύκολες στο να κάνουμε διαπραγματεύσεις, αλλά τελικά νομίζω οι γυναίκες είναι πιο δύσκολες. Να. Είμαστε πιο αυστηρές. Εσύ τώρα έχεις το κανάλι. Ναι, παίρνουμε προγράμματα από την Ελλάδα στο εξωτερικό και κάνουμε κάποιες ομογενειακές εκπομπές που αφορούν την ομογένεια καθαρά. Τα παιδιά στην Αμερική, κάποιες εκπομπές στα αγγλικά. Το οποίο είναι συνδρομητικό, δηλαδή πληρώνει ο κόσμος για να το βλέπει, ναι, ή παίρνετε διαφήμιση. Ή και τα δύο. Συνδρομητικό. Βγαίνουμε στη Νέα Υόρκη και στο Καναδά και παίρνουν και τις εκπομπές μας στην Αυστραλία. Ναι. Η ομογένεια, η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά δεν μιλάει καλά τα ελληνικά, αλλά θέλει να είναι κοντά στον ελληνισμό. Οπότε παρουσιάζουμε και κάποιες εκπομπές στα αγγλικά, να τους παρουσιάσουμε και Έλληνες που κάνουν πράγματα στο εξωτερικό, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, Έλληνες που έρχονται στην Αμερική, που θέλουν να προσεγγίσουν την ομογένεια. Πολλοί σκηνοθέτες που κάνουν ντοκιμεντέρ για την Ελλάδα και την Μικρασία. Και είναι τρομερά πράγματα. Έχεις, λοιπόν, βλέπουμε και πλάνα από το κανάλι. Ναι. Έχεις πολλούς συνδρομητές? Έχω, είμαστε εντάξει. Αρκεί να έχουμε εσένα, Τατιάνα μου. Εσένα αγαπάει το κοινό, οι γυναίκες αγαπάνε πάρα πολύ. Αλήθεια? Ναι, πάρα πολύ. Ελάτε μια βόλτα, έλεγα και στον Μάρκο. Ελάτε να σας γνωρίσουν από κοντά. Εντάξει, μήπως έρθουμε κανένα καλοκαιράκι. Εμείς δεν σταματάμε και να δουλεύουμε καθόλου. Ελάτε, θέλω να σας γνωρίσουν και οι Έλληνες στο εξωτερικό. Έχουν έρθει και πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, δυστυχώς. Τώρα πιο πολύ, λόγω της κρίσης. Όπως παλιά οι γονείς μας φύγανε το 60, 70, 80. Και να πούμε ότι είναι δύσκολο να μην έρθουν χωρίς να έχουν κοιτάξει λίγο την υπόθεση immigration. Γιατί δεν παίρνουν τα χαρτιά τους εύκολα και δεν θα τα βρουν τόσο εύκολα όπως τους λένε. Έρχονται και μετά δεν μπορούν να βγάλουν χαρτιά. Ναι, και δυσκολεύονται. Να βρουν δουλειά. Γιατί παραβιάζουν τη βίζα. Δεν μπορούν μετά, αν φύγουν, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν. Οπότε είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και τους συνιστούμε να πάρουν δικηγόρο πριν πάνε στην Αμερική, να μάθουν για τα χαρτιά και πώς μπορούν. Γιατί υπάρχουν ευκαιρίες στο εξωτερικό, είναι αλήθεια. Αλλά κρίμα να φεύγουν και από την Ελλάδα, γιατί οι Έλληνες είναι τρομερά μυαλά, πάρα πολύ ταλέντο. Ο Έλληνας, από όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες έχουν τα πιο πολλά πτυχία, είναι πιο μορφωμένοι. Και καλό θα ήταν να μείνουν εδώ και να βρούμε έναν τρόπο να όλοι να. Να μείνουν εδώ. Ναι. Να κάνουν το θέμα. Ναι. Δεν πάμε να μιλήσουμε για κανένα καλσόν. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, η άνοιξη. Ναι. Θέλουμε να είμαστε σε καλή φόρμα και βέβαια εγώ προσωπικά χωρίς Nano Bionic δεν μπορώ. Θες να μου αυτό φορά εσύ? Φοράω και εγώ. Nano Bionic. Φοράμε. Είναι, να ρωτήσω κάτι. Αυτό είναι το περιβόητο καλσόν που. Κολάν. Κολάν, το οποίο διορθώνει την κυταρίτιδα. Ναι, μειώνει την κυταρίτιδα γιατί κάνει
αύξηση. Τη μειώνει κανονικά ή απλά σε μαζεύει. Τη μειώνει, κάνει και σύσκεψη στο δέρμα. Σοβαρά, πρέπει να το φοράμε 8 ώρες την ημέρα, είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί υπάρχει η τεχνολογία είναι που κάνει όλη αυτή τη δράση. Mm. Είναι μια ειδική τεχνολογία πατέντα, παγκόσμια πατέντα. Να πούμε για την εταιρεία έχει και τα βραβευτεί. Παιδιά. Έχει βραβευτεί. Οι επιχειρηματίες, ο Γιώργος και ο Ερμής Ψιψίκας έχουν πάρει διεθνές βραβεία σαν επιχειρηματίες και η εταιρεία 10 βραβεία για τεχνολογία. Έλα ρε εσύ. Ναι. Τι είναι αυτό το φοβερό πράγμα, τώρα μου έχεις ανοίξει και καταλαβαίνεις. Όπως βλέπετε, έχουμε πάρα πολλά προϊόντα. Πολλά προϊόντα να βοηθήσουμε τις κυρίες, γιατί έχουν και επιλογή. Μπορούν να φορέσουν. Και να πω και ότι έχουμε και διαγωνισμό στο Twitter, Τατιάνα, ότι μπορείτε να συμμετέχετε και τρεις νικήτριες θα κερδίσετε από ένα μαγικό κολάνανο Bionic. Μπείτε τώρα και δώρα. Με ένα retweet δηλαδή. Με ένα retweet, ναι, θα έχουμε στο τέλος της εκπομπής τρεις νικήτριες που θα πάρουν από ένα κολάνανο Bionic. Μπορείς να μου εξηγήσεις όμως, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, είναι πάρα πολύ υποψιασμένος με όλα τα προϊόντα και σου λέει, εντάξει, το τι να κάνει αυτό. Τι φοβερό έχει και καταπολεμά την κυταρίτιδα, δηλαδή διαφορά από ένα κανονικό καλσόν. Λοιπόν, υπάρχει καταρχήν η τεχνολογία. Υπάρχει καλσόν και σορτσάκι που το λέμε slim shape και υπάρχει και κολάν. Το είναι το κολάν, το φοράμε η... Το καλοκαίρι εδώ θα μας πει, η fashion editor θα μας πει, αλλά η τεχνολογία αυτή είναι μοναδική. Υπάρχουν και απομιμήσεις, πρέπει να προσέχετε. Μόνο τα προϊόντα Nano Bionic έχουν αυτή τη τεχνολογία, καμία άλλη εταιρεία την έχει. Μπορείτε να τα βρείτε στα φαρμακεία. Αυτή η τεχνολογία είναι με βιοκεραμικά υλικά τα οποία είναι μέσα στο ύφασμα. Και αυτό κάνει την μείωση της κυταρίτιδας, κάνει σύσφυξη στο δέρμα, αυξάνει το μεταβολισμό, αυξάνει την κυκλοφορία αίματος, οπότε αν στέκεστε πολλές ώρες και δουλεύετε πολλές ώρες, βοηθάει και στην κόπωση, σας δίνει πιο πολύ ενέργεια. Γι' αυτό και υπάρχουν και άλλα προϊόντα σαν τα t-shirt και το γυλαίκο, το οποίο τα φοράνε και αθλητές και αν θέλετε να γυμναστείτε και να πάρετε πιο πολύ ενέργεια. Τι να σας πω τώρα, είναι τρομερή η τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι το κλειδί. Και η τεχνολογία υπάρχει εδώ, στο καλσόν και στο κολάν. Και κάτι άλλο, εκτός από το μειώνει την κυταρίτα, είπε όλα αυτά, με το επαναλαμβάνω, σε μαζεύει και λίγο. Αρκετά, εγώ με το που το φόρεσα, είναι stretch. Μπαίνεις μέσα και λίγο. Έχει compression. Μπαίνεις. Ναι, μπαίνεις, γιατί όλοι μας θέλουμε να μπαίνουμε. Λίγο πιο μέσα, θέλουμε λίγο να μπαίνουμε. Πάντα. Τι να κάνουμε. Και το ωραίο είναι με το κολάν και το καλσόν ανεβαίνει μέχρι το στομάχι. Οπότε και στους κοιλιακούς κάνει και σύσφυξη. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Ναι, παιδιά, είναι τρομερό προϊόν. Εγώ δεν μπορώ χωρίς. Έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Όταν πρώτο γνώρισα την εταιρεία, τρελάθηκα. Λέω, κάτσε να τα δοκιμάσω πρώτα. Διάβασα όλες τις έρευνες. Λέω, δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα προϊόν αν δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Και δεν μπορείς και να κοροϊδεύεις μετά από τόσα χρόνια. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις τον κόσμο. Και εφόσον είσαι και στην εταιρεία. Εντάξει, να σου πω και κάτι, αν δεν ήταν και καλό, δεν θα έπαιρνε και δεν θα βραβευόταν κιόλας. Μα αυτό είναι. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες. Αυτό από μόνο του μιλάει. Οι γιατροί έχουν κάνει τις μελέτες, οπότε... Εφόσον είστε φιλοξενούμενοι και στη στήλη της μόδας εδώ στην εκπομπή, να δούμε και τι μας ρωτάνε οι φίλες μας σήμερα. Έχουμε μια ερώτηση. Για να δούμε. Είναι μια εύκολη λύση για τον ντυσιμό μου, για τις εμφανίσεις μου. Θα μπορείς να μου δείξεις μερικούς τρόπους για να το φορέσω και πρωί και βράδυ? Λοιπόν, θα μας δείξεις πώς να το φοράμε, γιατί τώρα σιγά σιγά που θα έρθει η άνοιξη, το καλσόν αρχίζει και φεύγει, όμως ναι. Το κολάν όμως το ήρθε, για να μείνει. Ήρθε για να μείνει. Και το κολάν αυτό το συγκεκριμένο, άνοιξη, το συγκεκριμένο, το οποίο δεν έχεις και χρόνο να πας γυμναστήριο, το φοράς και πραγματικά γίνεσαι διαφορετική. Ας μπουν τα μανεκέν να δούμε δύο τρόπους πώς φοράς το κολάν τώρα. Το φοράτε όλες εδώ μεταξύ. Α, το φοράτε όλες και εσύ. Κουκλάρες. Το φοράνε και οι τέσσερις εκτός από μένα, δεν παίζει. Όλες κολάν κατά της κιθαρίτιδας τώρα. Είναι εδώ στον πάγκο, μπορείς να πάρεις ένα. Λοιπόν, κορίτσια, το κολάν είναι κομμάτι κλειδί, είναι μαγικό, φοριέται όλες τις εποχές, δεν έχει να κάνει με τη μόδα, δεν έχει να κάνει με τη στάση, έτσι δεν είναι, Γιάννα? Ακριβώς. Το βάζεις στην ντουλάπα σου και αν πρέπει λοιπόν να βάλεις ένα κολάν, θα βάλεις αυτό το συγκεκριμένο το οποίο αναφέραμε και πριν, το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή. Δεν γυαλίζει, δεν κάνει γόνατα. Ξέρουμε εμείς που το φοράμε όλη μέρα στο γραφείο, θέλουμε να μην κάνει γόνατα, να μην γυαλίζει, να μην μας κόβει. Τα ξέρετε αυτά τα θέματα. Έχει πολύ ωραία. Ναι, ναι, το χειρότερο. Το χειρότερο. Ναι. Και η Λένια μου είπε πριν ότι όση ώρα το φοράει, νιώθει λες και κάποιος της κάνει μασάζ. Να σας πω κάτι. Επειδή εγώ με την ορθοστασία γενικώς έχω μια ιδιαίτερη σχέση,
Νιώθω σαν να μου έχει, σαν να μου έχει απελευθερώσει λίγο τα νεύρα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Αλήθεια το λέω όμως. Η αύξηση της κυκλοφορίας. Αυτό πήγα να πω. Η κυκλοφορία του αίματος. Επειδή σε ξέρω αν έχει... είσαι, τι τσαμπουκάς είναι αυτή. Εάν δεν το ένιωθε, δεν φάνηκε το στοματάκι της να το κάνει κουβέντα. Για τις δύσκολες μέρες, βοηθάει στις δύσκολες μέρες. Μειώνει τον πόνο. Και αν έχετε πρόβλημα στη μέση, είναι πάρα πολύ τρομερό προϊόν. Τι νιώθεις δηλαδή, Ελένια, τώρα εξήγησέ μου. Τι νιώθεις, ότι... Είναι πως όταν στα νεύρα σου σου κάνουν μασάζ, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, είναι σαν να σου αυξάνει η κυκλοφορία του αίματος. Αλήθεια, δεν θα το έλεγα, το ξέρω ότι θα το έλεγα. Αλλά με την ορθοστασία, επειδή έχω πολύ, πολύ ιδιαίτερη σχέση. Μπράβο. Και κάθομαι πάρα πολλές ώρες όρθια την ημέρα. Θα το βάλω τώρα. Αυτό είναι μια λεξιλόρια. Μα ανακουφίζει. Είναι άνετο. Ναι, και μειώνει την κόπωση. Και αυτό που είπα και στην αρχή. Δηλαδή, αν έχετε φλεβίτιδα, είναι καλό. Ναι, κάνει πάρα πολύ ωραία εφαρμογή. Είναι πολύ ωραίο ευεργετικό. Δίνει ευεξία, άνεση. Κατά πολεμά για την κυταρίτιδα που ξέρουμε τώρα όλες πως είναι κάτι που μας απασχολεί μέχρι το καλοκαίρι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και γενικά είναι ένα. Και να ξαναπούμε ότι έχουμε τον διαγωνισμό στο Twitter. Αν κάνετε retweet, τρεις τυχερές θα έχετε από ένα κολάν. Οπότε, αν είναι να αγοράσετε ένα κολάν, γιατί είπαμε είναι κομμάτι κλειδί για αυτή την περίοδο που δεν ξέρουμε τι θα φορέσουμε, μας βολεύει πολύ, φοριέται όλη μέρα. Όλη μέρα. Και στο γυμναστήριο, όπως είπαμε, και στο σπίτι και έξω το βράδυ με ένα ωραίο ταγέρ και στη δουλειά. Εμείς τώρα έχουμε κάνει 4 αντισύμματα, δηλαδή μπορείτε να δείτε πόσες επιλογές. Για το γραφείο, για ένα ποτό, για ένα επαγγελματικό ραντεβού, για ένα λίγο πιο street style. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Τατιάνα, πήγαινε γρήγορα, βάλε ένα κολάν. Θα να βάλω τώρα το κολάν, γιατί με όλα αυτά που άκουσα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, λέω το διαγωνισμό, έχουμε σε διαφημίσεις.